Φίλοι και φίλες τηλεθεατές της τηλεόρασης Μέσα Αγγλίας, γεια σας από το Δημοτικό Γήπεδο Γιώργο Λουκαρέα. 28η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Αλφα Τοπικής. Γκελγκέρια. Τσουλάκο θα σουτάρει. Θα διώξει με τα πόδια ο τριανταφυλάκης. Μουστάκας Κλουβάτος. Παυλάκος. Πάλι κέρδισε την κόντρα. Μουλιάτος. Μουλιάτος. Γκολ. Το λάθος. Ο Μπιτσάνης το έκανε γκολ. Το λάθος του αμυντικού. Σε αντίθεση με τον Απόλλωνα που δεν εκμεταλλεύτηκε παρόμοια λάθη. Ανοίγει το σκορ εδώ. Ο Μπιτσάνης για λογαριασμό του Πανθουριακού 0-1. Αντεμάη Βασιλόπουλος. Γκελγκέρια. Θα μπει μέσα στην περιοχή ο Γκελγκέρια. Θα σουτάρει. Θα διώξει ο Σταθάς και στη συνέχεια θα απομακρύνει τριανταφυλάκης. Φάνηκε ότι, ότι ήταν offside, πλασάρι, out, ο Μπιτσάνης. Φάνηκε, τώρα ο επόπτης ήταν στην ευθεία, μια δύσκολη φάση που έχασε όμως. Ο Μάριος ο Μπιτσάνης έχασε ένα εύκολο γκολ. Κονομόπλος. Κακαλής. Γκελγκέρια. Βασιλόπλο. Κακαλής. Ωραίο σου το Μανολόπλος. Θα πέσει στη γωνία του ο Σταθάς. Τριανταφυλάκης. Από πολύ κοντά το γκολ και πάλι από τον Μπιτσάνη. Καλοχτυπημένο το φάουλ στην καρδιά της άμυνας. Κανένας αμυντικός δεν μπόρεσε να διώξει ο Μπιτσάνης. Με πλασέ. Μέσα στη μικρή περιοχή θα κάνει το 0-2 με δεύτερο προσωπικό γκολ. Κουντανής. Αντεμάη Βασιλόπουλος. Λαγωνικάκος. Αλεξόπουλος. Ωραίο σουτ. Δεύτερη γκολ. 1-1. Με τον Γκελγκέρια. Δύο συνεχόμενα σούτα από Κακαλή Αντεμάιο. Γκελγκέρια θα πάρει την απόκρουση του Σταθά και θα ισοφαρίσει σε 1-1. Σε 1-2, συγγνώμη. Θα μειώσει σε 1-2. Είμαστε έτοιμοι το σύριγμα του Κουτσαναστάση για το δεύτερο ημίχρονο. 1-2. Προηγείται η ομάδα του Πανθουριακού. Βασιλόπουλος, πολύ ωραία. Δεν βγήκε. Γκολ έβγαλε ωραία. Σέντρα ο Αντεμάη. Πανταζής, θα χάσει. Κουντάνης, θα πέσει ο Κουντάνης. Τελευταία στιγμή ο Σταθάς θα βγάλει την μπάλα. Κόρνερ από το δυνατό σουτ. Δύο συνεχόμενες καλές προσπάθειες από τον Απόλλωνα. Έπαιξαν γρήγορα. Βασιλόπουλος θα βγάλει ωραία το Λαγωνικάκο. Το σούτανα το, δεν έκανε καλό σούτ ο Τσουλάκος. Κόρνερ η μπάλα έχει βρει. Δεν σφυρίζει τίποτα. Βιζάς τώρα. Βιζάς θα μπει μες στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Μόνος του θα χάσει την ευκαιρία ο Μπιτσάνης. Και το 300 στο πρώτο ημίχρονο. Μανολόπουλος. Τριανταφυλάκης. Θα πάρει την κεφαλιά. Θα μπει. Θα πλασάρει. Ο Βιζάς. Ο Οικονομόπουλος. Θα βγει. Θα του κλείσει την εστία και θα βγάλει την μπάλα. Κόρνερ. Με το σώμα. Σουλάκος.
Γκελγκέρια. Ωραία η μπαλιά. Κεφαλιά χάθηκε. Και αυτή η ευκαιρία από το Βασιλόπουλο, ωραία σέντρα, το έβγαλε ο Αλεξόπουλος. Μανολόπουλος από ό,τι φαίνεται θα είναι ο παίκτης. Αν περάσει μπάλα από το τείχος, Κουντάνης, θα πέσει ο Σταθάς. Σουλάκος. Χαμηλά η μπάλα, πέρασε μέσα στην περιοχή. Χαμένη μεγάλη ευκαιρία από τον Αλεξόπλο. Out έχει δείξει, corner έχει δείξει. Out. Πανθυριακός προσπαθεί να κρατήσει τη νίκη. Ο Απόλλωνας πιέζει. Μανολόπλος μέσα στην περιοχή. Goal. Goal 2-2. Να το 2-2 που ήρθε στο 90 και κάτι. Με τον Γκελγκέρια πάλι. Να είναι ο σκόρερ. Μετά το καλοκτυπημένο φάουλα από τον Μανολόπλο. Ο Απόλλωνας ισοφαρίζει σε 2-2. Είναι, θεωρώ, ένα γκολ που του άξιζε του Απόλλωνα, ο οποίος στο δεύτερο... Θεωρώ η εμφάνισή μας στον Πάμισο δεν ήταν τόσο καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο πιστεύω ότι όποιος στο γήπεδο θα έβλεπε ότι είχαμε ισορροπήσει και στις φάσεις του Πάμισου και εμείς είχαμε πολλές φάσεις. Φάγαμε ένα γκολ στα πρώτα 15-20 λεπτά. Βγήκαμε μπροστά, είχαμε τις ανάλογες φάσεις. Μόλις έληξε το ημίχρονο, είπαμε κάποια πράγματα με τον γκολ στο ημίχρονο, αλλά βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και από ό,τι φάνηκε δεν ήμασταν τσοκαλί και φάγαμε τα υπόλοιπα 5 γκολ. Πάμε σήμερα λοιπόν που η εμφάνιση ήταν αντάξια του φετινού Απόλλωνα. Ναι, σήμερα ήμασταν πάρα πολύ καλοί και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Θεωρώ ότι η θουρία δεν ήταν στο γήπεδο σήμερα. Είχαμε και τις φάσεις και την κατοχή. Θεωρώ ότι το σκορ δεν είναι δίκαιο, θα πρέπει να είχαμε νικήσει. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η μπάλα, έτσι γίνονται τα πράγματα. Εντάξει, σίγουρα οι στόχοι μας ήταν άλλοι φέτος, δεν τα καταφέραμε. Τώρα απλά μετά την αλλαγή του προπονητή προσπαθούμε να κάνουμε νίκες μέχρι το τέλος. Σήμερα φάνηκε ότι η ομάδα του Απόλλωνα ήταν η καλύτερη. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι, έστω και έτσι, δεν το καταφέραμε. Ελπίζουμε πάμε τα επόμενα δύο παιχνίδια και τελειώνει το πρωτάθλημα. Να ρωτήσω, Θανάση. Τι δεν πήγε καλά φέτος που χάσατε και κύπελο και πρωτάθλημα, ενώ είσαστε ένα από τα φαβορί όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, με δεδομένο ότι είχατε μία από τις πιο πλήρεις ομάδες όσον αφορά τα ονόματα που είχατε στην ομάδα? Εντάξει, ναι, είχαμε πολύ καλό ρόστερ, αλλά στραβώνοντας το πρώτο παιχνίδι και μένοντας πίσω και κυνηγώντας από την αρχή του πρωταθλήματος στον Πάμισο, έχουμε το άγχος εμείς. Δεν μας βγήκαν κάποια πράγματα στις λεπτομέρειες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει πάντα την καλύτερη ομάδα παίρνει και το πρωτάθλημα.